Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να ευχαριστήσω το τοπικό συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου και τον πρόεδρο τον Γιώργο Τσεκούρα για τη μεγάλη τιμή που μου κάνανε να γίνει η παρουσίαση πρώτη στο Καλαμπάκι, το διοικητικό του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου, το βιβλιοπωλείο μια φορά και έναν καιρό, για αυτή την παρουσίαση που οργανώθηκε και για μένα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής και ελπίζω όσοι βρεθούν να το απολαύσουμε. Και βασίζεται όλο το βιβλίο σε ένα γράμμα από το μέτωπο που ήταν σημαδιακό για την πορεία και της ίδιας της οικογένειας αλλά και για το μέλλον πολλών ανθρώπων γύρω της. Ναι, είναι η ιστορία της Ευδοξίας και του Θανάση, του συζύγου της που έστειλε το τελευταίο γράμμα από το μέτωπο πριν σκοτωθεί. Είναι μια ιστορία που ακουμπάει στο χωριό και γι' αυτό νομίζω ότι θα αγαπηθεί από το χωριό. Παρότι φέρει ένα μεγάλο κομμάτι συγκίνησης και οικογενειακής αλλά και τοπικής. Αναφέρεται σε έναν τόπο που οι παλαιότεροι τουλάχιστον και σε χρόνο που είτε έχουν ακούσει είτε έχουν ζήσει. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή βραδιά μεθαύριο την Κυριακή. Και μετά πώς θα συνεχιστεί το πρόγραμμα? Ξεκινώντας από την Κυριακή αποφασίσαμε να κάνουμε έναν κύκλο παρουσιάσεων βιβλίου, το Λόγο Δραμηνών, θέλοντας να συμμετέχουν όσο περισσότεροι δραμηνοί συγγραφείς γίνεται. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε την Τετάρτη 9 του μηνός με την παρουσίαση του βιβλίου του Κυριάκου Σεφλιτζόγλου «Σπίτι παιδιού», το οποίο θα γίνει πάλι στην Κεντρική Πλατεία, όλες οι παρουσιάσεις θα είναι εκεί, και το οποίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος η Τούλα Ιθωμαίδου και ο συγγραφέας βέβαια ο ίδιος. Να πω ότι από εκεί και πέρα κάθε Τετάρτη θα υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου για όσο χρόνο διαρκούν οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μαΐου. Και πέραν τούτου όμως έχουμε τη φιλοδοξία μέχρι τον Οκτώβρη, όσο θα μπορούμε να είμαστε σε χώρο έτσι ανοιχτό, να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος από δραμηνούς συγγραφείς. Οπότε αν οποιοδήποτε θέλει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία είμαστε ανοιχτοί και τον προσκαλούμε ελεύθερα. Εμείς θα συνεχίσουμε μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 12 και 13 με το πρώτο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε φέτος να το κάνουμε. Είναι μια διαδικασία που την είχαμε ξεκινήσει πέρυσι, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει. Φέτος λοιπόν θα το κάνουμε πάνω στην πλατεία. Θα είναι μια γιορτή του βιβλίου, θα είναι μια γιορτή των παιδιών και στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ θα υπάρχουν και δράσεις που σχετίζονται με την παράδοση και με το χορό.